Νέος σήμερα όμως στους παίκτες ήταν σειρά του Φρατζή να πάρει το τρόπαιο. Ναι, θέλω να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στην ομάδα του ΑΟ Φρατζή για την επιτυχία τους. Όπως είπατε, ήταν ένα διήμερο τελικών. Έτυχε οι ομάδες που συγκρούονταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί απ' έξω τα παιδιά είναι όλοι φίλοι και υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Η ομάδα του Φρατζή στους νέους κέρδισε η δική μας ομάδα. Η ομάδα σήμερα του Φρατζή χάρηκε στο παιδικό πρωτάθλημα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είναι ένα παιχνίδι. Πρέπει να δεχόμαστε όλα τα αποτελέσματα, πρέπει να μαθαίνουμε από τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει νίκη και ήττα σε αυτή την ηλικία. Αυτό που πρέπει να κρατάνε τα παιδιά είναι οι εμπειρίες που τους δίνουν συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις. Εμείς ευελπιστούμε μέσα από τη δουλειά την οποία γίνεται να αναπληρώσουμε το κενό που υπάρχει στις δύο μας ομάδες, γιατί και οι δύο ομάδες παίζουν με τις αβαντάζ ηλικίες. Η ομάδα των νέων χτες, παρότι κέρδισε, ήταν μικρότερη ένα χρόνο στην κατηγορία, διότι πολλά παιδιά, και είναι πολύ τιμητικό αυτό για μας, στελεχώσαν την ομάδα της ΚΑΠΑ 17 της Λαμίας. Το ίδιο και η ομάδα των παιδών απαρτίζονταν βασικά από παιδιά ηλικίας 2005, ενώ η προκήρυξη είναι παιδιά 2004 και 2005. Όσο μικραίνει η ηλικιακή κατηγορία, τόσο αυξάνει η διαφορά της ηλικίας. Παρόλα αυτά, τα παιδιά ανταπεξήθαν, πιστεύω, στο παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο τα είχε όλα, είχε φάσεις, είχε γκολ, είχε δύναμη, είχε χαμένες ευκαιρίες. Εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες γίνονται μέσα από τις ήττες, γιατί η ήττα βγάζει στο προσκήνιο όλα τα αρνητικά. Και αν δουλέψεις και προσπαθήσεις, μπορείς να διορθωθείς. Συγχαρητήρια και πάλι στην ομάδα του ΑΟ Φρατζή. Είναι ευχάριστο το ότι χτες είχε πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα, δυστυχώς, λόγω του καιρού δεν ήταν αυτός που σίγουρα θα θέλα να είναι. Αυτό είναι παρήγορο για τις υποδομές, γιατί τόσα χρόνια που είμαστε στους τελικούς, είναι σπάνιο το φαινόμενο τόσοι πολλοί άνθρωποι να έρχονται να δουν, και έτσι πρέπει να είναι, να χαίρονται τα παιδιά τους και τα παιδιά όλων των ακαδημιών. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και στα παιδιά της ομάδας μου, παλέψανε και μέσα από τη δουλειά τα λάθη που κάναμε θα τα διορθώσουμε και ευελπιστούμε να είμαστε και εμείς του χρόνου στη θέση που ήταν το ΑΟ Φρατζή. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.